Στην παραλία της Ανάλουκας, στη Σιτία, ταξίδεψε για πρώτη φορά το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Dixan Καθάρισα σε Βάθος. Το Dixan και η εθελοντική ομάδα Beach Cleaning μαζί με τον Οδυσσέα Λάμπρου ενώνουν τις δυνάμεις τους βουτώντας τα νερά μίας από τις πιο βρώμικες παραλίες της Ελλάδος. Με στόχο την αποσυμφόρηση του βυθού από τα πλαστικά απορρίμματα. Ενώ την ίδια στιγμή πραγματοποιείται παράκτιος καθαρισμός προκειμένου να παραδώσουν ένα κόσμο πιο καθαρό και να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης. Χένκελ και τον Dixan με την πρωτοβουλία Καθάρισε σε Βάθος υποστηρίζει τον νεαρό Οδυσσέα Λάμπρου και την εθελοντική του ομάδα Beach Cleaning σε παράκτιους και υποθαλάσσιους καθαρισμούς σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να συλλέξουμε κάθε είδους απορρίμματα αλλά κατά κύριο λόγο με εστίαση στο πλαστικό απόρριγμα έτσι ώστε στη συνέχεια με τη βοήθεια του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το πλαστικό και να το μετατρέψουμε σε χρήσιμα αντικείμενα για να αποδώσουμε πίσω στην κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία μειώνοντας έτσι το αποτύπωμά μας. Ο αρχικός στόχος πλέον είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου και η ενημέρωση για το πρόβλημα που υπάρχει. Γιατί όσο και αν καθαρίζουμε εμείς, αν δεν ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και δεν σταματάει να πετάει τα σκουπίδια, το πρόβλημα δεν θα σταματήσει. Από εκεί και πέρα, σίγουρα στόχος μας είναι να καθαρίσουμε όσες πιο πολλές παραλίες μπορούμε και το βυθό εννοείται. Οπότε για τα επόμενα 3 χρόνια έχουμε βάλει στόχο να καθαρίσουμε πάνω από 50 παραλίες. Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Dixan, που υλοποιείται στα πλαίσια του αηφόρου προγράμματος της Χένκελ Ελλάς με τίτλο Για Καλό, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά επιστρέφει δυναμικά, με το αποτύπωμα των καθαρισμών να μεταφράζεται ήδη σε 9.939 κιλά απορριμμάτων. Ενώ η συνεισφορά των καθαρισμών γίνεται πιο ουσιαστική με τη διάδοση του προγράμματος της κυκλικής οικονομίας, καθώς τα πλαστικά που συλλέγονται κατόπιν επεξεργασίας αξιοποιούνται και μετατρέπονται σε χρηστικά αντικείμενα. Πολλές φορές που μας έχουν ερωτήσει περαστικοί και οι εθελοντές τι κάνουμε με τα σκουπίδια. Η διαφορά με το beach cleaning είναι ότι τα σκουπίδια αυτά δεν θα τα πετάξουμε στη χωματερή. Τα πλαστικά σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και φυσικά με τη Χένκελ προσπαθούμε να τα επεξεργαστούμε με ειδικό τρόπο και να τα κάνουμε νέα προϊόντα. Ουσιαστικά είναι η διαδικασία κατά την οποία το πλαστικό το οποίο συλλέγουμε να καθαρίζεται και στη συνέχεια με μια πολύπλοκη τεχνική διαδικασία να κοκοποιείται έτσι ώστε μετά χρησιμοποιώντας ό,τι καλούπι θέλουμε να το μετατρέψουμε σε ένα αντικείμενο που θα δοθεί πίσω προς χρήση κατάλληλο για αξιοποίηση είτε πάλι ως καταναλωτικό αγαθό, ως υλικό συσκευασίας καταναλωτικού αγαθού, είτε ως κάποιο αγαθό που θα χρησιμεύσει στην ευρύτερη κοινότητα, όπως για παράδειγμα κάτι που κάναμε πρόσφατα με τους Δήμους της Αθήνας, παγκάκια και κάδους απορριμμάτων προς χρήση όλων των πολιτών. Η Χένκελ, μετά από 140 χρόνια επιτυχημένης πορείας και η Χένκελ Ελλάς φροντίζουν η κάθε πράξη να είναι για καλό, θέτοντας ως προτεραιότητα την κοινωνία, το περιβάλλον και τα σχολεία. Με αδιάκοπη δουλειά εφαρμόζουν καινοτόμες ιδέες, υιοθετώντας ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και τοποθετώντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Το πρόγραμμα Καθάρισα σε Βάθος ανήκει στις δράσεις της Χένκελ Ελλάς και αποτελεί ένα όραμα που έγινε πραγματικότητα για έναν κόσμο πιο καθαρό και για ένα καλύτερο αύριο.